Μετά την Κρήτη, ο αγαπημένος μου προορισμός, το αγαπημένο μου νησί, είναι η Πάτμος. Και εκεί θα πάμε, και εκεί θα πάμε, Εύη παραμένεις μαζί μας, και εκεί θα πάμε να συναντήσουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Ελευθέριο Πέντε. Δήμαρχε, να σας καλησπερίσω από Κρήτη, από Ηράκλειο, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συνομιλία που έχουμε. Καλησπέρα σας από την όμορφη Πάτμο, τα αεροσόλυμα του Αιγαίου. Σωστά. Την κοσμοπολίτικη Πάτμο, την οποία από ό,τι ακούω την αγαπάτε τόσο πολύ και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερως. Και πολλές οι επιλογές βέβαια που μπορεί κάποιος να έχει εκεί στο νησί, όπως είπατε. Έτσι ακριβώς. Με πάρα πολλές επιλογές, με όμορφες δαντελωτές ακτές. Έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε και άλλα δύο νησάκια στο σύμπλεγμά μας, το Σαρκιούς και το Μαράθι, ένα νησί νησιά τα οποία όποιος θα επισκεφθεί τα απολαμβάνει όχι μόνο για τις ομορφιές του, αλλά και για αυτό που αισθάνεται. Γιατί αποπνέουν μια ενέργεια, η οποία είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακή, που σε κάνουν να θες να έρθεις ξανά και ξανά. Δήμαρχε, πόσες εκκλησίες, μοναστήρια έχει εκεί το νησί? Γύρω στα 400 εξοκλήσια περίπου. 400 εξοκλήσια, είναι νομίζω αριθμός ρεκόρ. Και ο θρησκευτικός τουρισμός, δεν από τα τελευταία χρόνια, στις τελευταίες δεκαετίες έχει σημειώσει εκτόξευση, άνοδο στο νησί. Σαφώς. Η Πάτμος είναι ένας κατεξοχήν θρησκευτικός προορισμός. Ταυτόχρονα έχει και την ιστορικότητα που απορρέει από αυτό, αλλά δεν πάβει να είναι και ένας κοσμοπολίτικος προορισμός. Μπορεί ο καθένας να απολαύσει παραδοσιακές γεύσεις, όμορφο ποτό και να απολαύσει την όμορφη θέα από τη χώρα. Να δει το Καστρομονάστηρο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, να επισκεφθεί την Αποκάλυψη. Έχει και extreme πράγματα να κάνει. Μπορεί να έχει να απολαύσει water sport. Έχει τα πάντα που μπορεί να καλύψει την ανάγκη κάθε σύγχρονο επισκέπτη. Δήμαρχε, οι κρατήσεις πώς πηγαίνουν, κρατήσεις, προκρατήσεις, πληρότητες? Για να μας βάλετε λίγο στο κλίμα της τουριστικής σεζόν. Οι κρατήσεις δημιουργούν ένα κλίμα αισιοδοξίας στο νησί μας, γιατί ο Ιούλιος και ο Αύγουστος θεωρούμε ότι θα είναι πολύ καλός. Βέβαια, αυτό είναι κάτι το οποίο έχει ενισχύσει και το μεγάλο ποσοστό εμβολιασμού που έχουμε πετύχει σαν νησί. Είμαστε πλέον πάνω από 70% του νησιού εμβολιασμένοι. Το αποκτήνει μια έτσι ασφάλεια για τον επισκέπτη και μπορούμε να πούμε ότι δεν εφησυχαζόμαστε, αλλά πάντα προσεκτικοί, πάντα με τα μέτρα που προβλέπουν οι οδηγίες, καταφέρνουμε να είμαστε ένας ασφαλής προορισμός. Δήμαρχοι, υπάρχουν πάρα πολλοί που επισκέπτονται το νησί περισσότερες από μία φορά στη ζωή τους. Είναι αλήθεια αυτό? Επαναλαμβανόμενοι. Αυτοί είναι οι αγαπημένοι μας repeaters, οι οποίοι πλέον αγοράζουν σπίτια στην Πάτμο. Έχουν αγοράσει και από το παρελθόν πάρα πολλά σπίτια στην Πάτμο. Είναι η σταθερή μας πελατεία, είναι οι σταθεροί μας επισκέπτες και αυτοί είναι που αναβαθμίζουν και την ποιότητα του νησιού μας. Η Πάτμο, ακόμη και καινούριος έτσι επισκέπτης να μην έρθει σε έναν χρόνο, έχει τη σταθερή πελατεία, τους λεγόμενους repeaters, αυτοί οι οποίοι έρχονται στο νησί συνειδητοποιημένα και όταν πούν ότι πάνε διακοπές, οι διακοπές είναι συνυφασμένες με την Πάτμο. Δήμαρχε, ο αριθμός των μόνιμων κατοίκων το χειμώνα ποιος είναι? 3.100. Μάλιστα. Από τη γαστρονομία εκεί, η σπεσιαλιτέ του νησιού, για βάλτε μας λίγο στο κλίμα τώρα και... Εντάξει, έχουμε αρκετές παραδοσιακές συνταγές. Η πιο χαρακτηριστική είναι η πατινιώτικη, έτσι όπως τη λέμε εμείς εδώ, τυρόπιτα Πάτμου. Μία τάρτα είναι σε μορφή τάρτα σε τυρόπιτα. Σαφώς έχουμε και παραδοσιακά έτσι, προϊόντα όπως είναι το πατινιώτικο τυρί. Και όλα αυτά γενικότερα, τα τοπικά και το τοπικό κρασί του νησιού μας, χρησιμοποιούνται σε αρκετές συνταγές. Δει και τώρα και στις νέες κουζίνες που αναπτύσσονται στο νησί μας, έχουμε μία τάση να αξιοποιούμε όσο περισσότερα ντόπια προϊόντα για να μπορέσουμε να κάνουμε τους επισκέπτες μας να απολαμβάνουν τις τοπικές μας γεύσεις. Και βέβαια θέλω να σας ρωτήσω αν αυτή η ξεχωριστή γαστρονομία με τα πλούσια εδέσματα συνδυαστούν φέτος, παρά τη συγκυρία και τις δυσκολίες, με ξεχωριστές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Εκδηλώσεις πολιτισμού θα έχουμε στην Πάτμο φέτος το καλοκαίρι? Βεβαίως και θα έχουμε εκδηλώσεις πολιτισμού. Ήδη το πνευματικό κέντρο της Πάτμο, ο πρόεδρός του, ο αντιδήμαρχός μου, έχει προωθήσει μαζί με το διοικητικό συμβούλιο του πνευματικού κέντρου
αρκετές εκδηλώσεις, όπως είναι το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, το παραδοσιακό θεσμός για εμάς, Φεστιβάλ της Σκεφτικής Μουσικής και άλλες δράσεις, όπως είναι αυτή τη στιγμή, γίνεται αυτή τη στιγμή στο νησί μας ένα αθλητικό γεγονός, το 3-on-3, το οποίο είναι ένας θεσμός πλέον και αυτό για το νησί μας. Αθλητικό μεν, είναι ένα τουρνουά μπάσκετ και ταυτόχρονα μέσα στο Σεπτέμβρη θα προγραμματιστούν και άλλες εκδηλώσεις με ένα παιδικό φεστιβάλ παιδικού θεάτρου, το οποίο θα το απολαύσουν και οι μικροί μας φίλοι. Λέω σκηνοθέτης μας πάνω και προχώρησε στο εξής σχόλιο. Πώς γίνεται κάποιος να μην είναι τόσο καλός δήμαρχος από τη στιγμή που από πίσω βέβαια έχει μια τόσο ξεχωριστή θέα. Θέλει, δεν θέλει κάποιος, θα πετύχει στην Πάτμο. Αυτό ακριβώς. Αυτό είναι ένα πραγματικό χάρισμα για το νησί μας. Έχουμε ένα τόσο όμορφο προϊόν που όπως και να έχει, ό,τι και να κάνουμε, αυτό θα λάβει πάντα. Είναι ένας πραγματικός θησαυρός και ένα διαμάντι το οποίο πάντα θα λαμπειρίζει στη γωνιά του Αιγαίου. Είστε στο χώρο του Δημαρχείου, σωστά? Σαφώς. Σωστά. Δεν μπορώ να είμαι έξω, γιατί σήμερα έχει αρκετά έντονο άνεμο. Αλλά νομίζω ότι και από εδώ μπορείτε να δείτε Βέβαια. Την όμορφη Πάτμο μας. Βέβαια. Ορίστε. Α, εντάξει, είναι υπέροχο το νησί. Όσοι έχουμε βρεθεί, ξέρουμε το πόσο όμορφο νησί είναι, με φιλόξενους ανθρώπους, όμορφο, ξεχωριστό, έγευστο έτσι φαγητό και πολλές δράσεις. Και πολλές δράσεις που δεν έχουν να κάνουν μόνο με τον θρησκευτικό τουρισμό. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Με το καλό να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σαφώς έχετε ανοιχτή πρόσκληση Βέβαια. Και εσείς και οι τηλεθεατές σας. Χαρά μας, να είστε καλά, Δήμαρχε, να είστε καλά.